Καλησπέριζουμε από το portal902.gr την Κωνσταντίνα Παντελάρου, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Σήμερα είχαμε μια ωραία μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και αύριο έχουμε στην Αθήνα. Κωνσταντίνα, γιατί κινητοποιείστε, γιατί βγαίνεις με τους συμμαθητές σου στους δρόμους, τι ακριβώς διεκδικείτε και ζητάτε? Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δεύτερη εβδομάδα των σχολείων με καταλήψεις, κινητοποιήσεις σε εκατοντάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αιτήματα δίκαια, γι' αυτό αυτό μας ενώνει και κινητοποιούμαστε έτσι όλοι οι μαθητές. Και όχι χωρίς λόγο, έτσι όπως μας κατηγορούν αρκετοί, δεν είναι ότι είμαστε ανεύθυνοι, ούτε ότι γενικά δεν θέλουμε να φοράμε μάσκα. Κινητοποιούμαστε ακριβώς επειδή θέλουμε να αισθανόμαστε και να είμαστε ασφαλείς στα σχολεία μας. Mm-hmm. Τώρα, βρισκόμαστε στα σχολεία τα οποία έχουν 22, 25 και παραπάνω άτομα ανατμήματα, στα οποία δεν τηρείται καμία απόσταση, είμαστε μόνο με μία μάσκα, η οποία εννοείται ότι πρέπει να τη φοράμε, αλλά δεν θα σώσει τίποτα η μάσκα αυτή καθ' αυτή. Ταυτόχρονα, σε πολλά σχολεία δεν έχουν φέρει καν καθαριστικό προσωπικό, δεν υπάρχουν καθόλου καθαρίστριες, σε κάποια δεν υπάρχουν ούτε απολυμαντικά για τους μαθητές. Στο δικό μας που έχουμε μια καθαρίστρια για ένα τεράστιο κτίριο που δεν φτάνει για να γίνεται η σωστή απολύμανση έτσι ώστε να μην κινδυνεύουμε. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα σχολεία με πολύ σοβαρά κτηριακά προβλήματα που τώρα με την πανδημία επηρεάζονται ακόμα περισσότερο. Και ως μαθητές φυσικά χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε για να πάμε στο σχολείο είτε γενικά, τα οποία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί υπάρχει τρομερός συνωστισμός εκεί μέσα, δεν έχουν αυξήσει τα δρομολόγια, περιμένουμε πολλή ώρα με συνωστισμό στις τάσεις και είναι και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Όλα τα προβλήματα από την κυβερνητική πολιτική πραγματικά τα ζείτε καθημερινά στο σχολείο σας και στο δρόμο προς αυτό. Φαντάζομαι και έλλειψεις καθηγητών είναι ένα πρόβλημα που επίσης αντιμετωπίζετε καθημερινά. Ναι, υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών ακόμα και τώρα και σε κατευθύνσεις τρίτης λυκείου που είναι και το μείζον τώρα που τα παιδιά έχουν μπει σε αυτή την προετοιμάζονται. Και είναι και η Τράπεζα Θεμάτων τώρα που την πέρασε πέρσι η κυβέρνηση εν μέσω της πανδημίας στο lockdown που δεν μπορούσαμε να κινητοποιηθούμε και όπως το θέλαμε που τώρα θα καλούνται τα παιδιά της πρώτης λυκείου και της Δευτέρας να έρχονται αντιμέτωποι με αυτό και στις καταστάσεις που βρισκόμαστε και θα πρέπει να κάνουν και αυτή την προσπάθεια. Οπότε αγωνιζόμαστε για όλα αυτά κατά και της Τράπεζας Θεμάτων, να μας προσλάβουν καθηγητές κτλ. Μάλιστα. Η κυβέρνηση βγήκανε πολύ και είπαν ότι οι μαθητές κινητοποιούνται είτε για να μην φοράνε μάσκα, είτε γιατί υποκινούνται. Πόσο αλήθεια είναι αυτό? Είναι έτσι? Εσύ από το σχολείο σου τι είναι αυτό που βλέπεις? Φυσικά και δεν είναι αλήθεια και είναι πολύ προκλητικό από την κυβέρνηση να λέει κάτι τέτοιο γιατί η ίδια η κυβέρνηση ξέρει ότι δεν έχει μεριμνήσει όπως θα έπρεπε έτσι ώστε τα σχολεία να λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή το γεγονός ότι μας έδωσε από μια μάσκα στον καθένα και ένα παγούρι στα παιδιά του δημοτικού δεν λύνει τίποτα. Άρα δεν είναι ότι ούτε υποκινούμαστε ούτε ότι τίποτα άλλο, είναι ότι βιώνουμε αυτά που μας συμβαίνουν. Δηλαδή, αν κολλήσουμε εμείς τώρα τον ιό επειδή δεν έχουν πάρθει τα μέτρα, δεν θα είναι επειδή ήμασταν εύθυνοι. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιο συνωστισμό στα σχολεία και δεν κάνουν τίποτα, δεν μας σώζει μια μάσκα. Και το ξέρουν και οι ίδιοι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και όταν μάλιστα σε σχολεία υπάρχουν τμήματα τάξης που είναι με 25 και με 27 παιδιά ακόμα. Yeah. Παρότι μας έλεγε η κυβέρνηση ότι είναι με 17. Και την ίδια ώρα έχετε και την απειλή για εισαγγελική παρέμβαση για τις κινητοποιήσεις σας. Τρομοκρατήστε καθόλου από αυτά? Εμείς οι μαθητές δεν το βάζουμε κάτω. Προσπαθούμε να μην τρομοκρατούμαστε και να απαντάμε σε αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχουν φέρει και αστυνομία σε διάφορα σχολεία. Έχουν επιχειρήσει και έχουν νομίζω γίνει και συλλήψη σε κάποια σχολεία μαθητών. Μας απειλούν με εισαγγελείς και τέτοια. Εμείς θα συνεχίσουμε να ξέρουμε πως ο αγώνας μας και ο σκοπός που έχουμε είναι δίκαιος και γι' αυτό θα συνεχίσουμε για την επόμενη περίοδο και με άλλες κινητοποιήσεις και στα σχολεία τοπικές και στη συντονιστική. Και γι' αυτό και όλα σας πούμε θέλουμε και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να είναι στο πλευρό μας αυτό και να βοηθάνε από τη μεριά τους. Να είναι ένας κοινός αγώνας γιατί αφορά όλους έτσι και αλλιώς η ζωή και η προστασία μάλλον και η ασφάλεια της ζωής της δικής σας και των οικογενειών σας. Αύριο έχει κινητοποίηση στην Αθήνα. Πού ακριβώς, τι ώρα και τι κάλεσμα απευθύνεται στους μαθητές?
Στις 10 η ώρα έχουμε κινητοποίηση στα προπήλαια. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση η Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών της Αθήνας. Mm-hmm. Θα έχει ομιλίες και μουσική στην αρχή και μετά θα συνεχίσουμε με πορεία. Καλούμε όλους τους μαθητές να είναι εκεί γιατί γνωρίζουν τα προβλήματα που έχουμε και πόσο σοβαρά είναι και ότι πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα γιατί δεν γίνεται να περιμένουμε να γίνει χειρότερα. Οπότε καλούμε όλους τους μαθητές αύριο 10 η ώρα στα προπήλαια για την κινητοποίησή μας. Ωραία. Και στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσετε και σε άλλες κινητοποίησεις? Ναι, θα οργανώνουμε τον αγώνα μας τώρα και στα σχολεία μας όπως μπορούμε, γιατί δεν έχουν γίνει και ακόμα εκλογές 15 μελών. Οπότε με τους τρόπους που μπορούμε, με γενικές συνελεύσεις και με την συνελεύση της συντονιστικής, να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να πετύχουμε το σκοπό μας. Οι μαθητές τι λένε, τι εικόνα έρχεται από τα σχολεία? Ανησυχούν, φαντάζομαι, για την έλλειψη των μέτρων κτλ. Φοράνε μάσκες. Είδα και στη Θεσσαλονίκη φορούσανε μάσκες που έκαναν κινητοποίηση. Τα παίρνουν, ναι, τα μέτρα όσον αφορά το ατομικό επίπεδο, την ατομική, ναι, ευθύνη. Υπάρχει προβληματισμός από τα παιδιά, γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο καθένας σκέφτεται κιόλας ότι στο σπίτι μας έχουμε και ευπαθείς ομάδες. Μπορεί κάποιο γονιό μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας. Δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία. Προφανώς ακούμε συνέχεια αυτό ότι η νεολαία φταίει που γίνεται διασπορά γιατί αυτή δεν προσέχει, που εμείς ξέρουμε ότι προσέχουμε, ότι φοράμε τη μάσκα μας, δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας η μάσκα. Mm-hmm. Και ούτε λέμε εμείς ότι είναι επαναστατική πράξη να την κάψουμε, προφανώς θα τη φοράμε. Mm-hmm. Αλλά όταν είμαστε κολλημένοι ένας πάνω στον άλλον, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς? Φεύγει από εσάς και πηγαίνει στη γενικότερη, στην ευθύνη, ναι, της πολιτείας που πρέπει να λάβει τα μέτρα της και να λάβει υπόψη και τις φωνές των μαθητών. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Καλό σου απόγευμα. Επίσης.